αυλαία για το 2011 έπεσε και ο νέος χρόνος μπήκε δίνοντας 2012 ευχές. Στην Αθήνα η πλατεία Κοντζιά ήταν γεμάτη κόσμο. Όλοι μαζί αποχαιρέτησαν το 2011 τραγουδώντας. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη κρίση πρωτοχρονιά. Μπορεί οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου να ήταν λιτές, όπως προστάζει η οικονομική κρίση. Τα πυροτεχνήματα όμως δεν έλειψαν και φέτος. Ευχή όλων το 2012 να φέρει περισσότερα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων. Δεκάδες πυροτεχνήματα καλωσόρισαν τον νέο χρόνο και η Θεσσαλονικής. Ο Δήμος είχε στήσει μια πλωτή εξέδρα στο λιμάνι, στο ύψος πλατείας Αριστοτέλους και όλοι συγκεντρωμένοι ευχήθηκαν ευτυχισμένο το νέο έτος. Δεκαπέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα το λιμάνι του Πειραιά φωτίστηκε για να υποδεχθεί το πρώτο πλοίο του 2012. Πλήρωμα και επιβάτες του Blue Star Dealers άλλαξαν το χρόνο έμπλο. Με πυροτεχνήματα, τραγούδια και συνθήματα υποδέχθηκαν απεριέργως τα σύστη στον Ασπρόπυργο το νέο έτος. Μπορεί να έχουν ξεπεράσει τους δύο μήνες απεργιακών κινητοποιήσεων, δεν φαίνεται όμως να πτωούνται. Όλοι μαζί καλωσόρισαν το 2012. Τα ευχετήρια μηνύματα φέτος κινήθηκαν στους ρυθμούς της οικονομικής κρίσης. Τα ποιηματάκια, οι μαντινάδες και τα υπόλοιπα έξυπνα μηνυματάκια που στέλνονταν κατά δεκάδες τα προηγούμενα χρόνια κόπηκαν. Ευχές εστάλησαν φυσικά, αλλά με μέτρο. Οι περισσότεροι ευχήθηκαν για το δίσεκτο 2012 και του χρόνου με δουλειά. Γιατί και ένας πόλεμος αν ήταν πόδι μου. Πόλεμος από ποιους? Βλέπω το σε εφημερίδες, το βλέπω σε διάφορες εφημερίδες. Γίνονται σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να μην γίνονται. Αφού είναι μια προσπάθεια που όλοι λέμε ότι ήταν αναγκαία για να βγούμε ή για να πάρουμε ορισμένα πράγματα και αναφέρουμε στα πολλά χρήματα τα οποία πρέπει να τα πάρουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες προχώρησε σε μια νέα κίνηση στήριξης της κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου. Μετά τις ευχές που αντάλλαξε με τους πολιτικούς αρχηγούς, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ξεκάθαρα ότι θέλει να βοηθήσει το νέο κυβερνητικό σχήμα να πετύχει. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για τις δυσλειτουργίες στην κυβέρνηση, παρέπεψε σε προβλήματα που αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι. Επειδή πέρασα κι εγώ από Υπουργεία, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μια κυβέρνηση με τέτοιο εύρος έχει δυσκολίες. Ναι. Εδώ και η Ιταλική κυβέρνηση που είναι πολύ πιο μικρό το σχήμα έχει δυσκολίες. Ναι. Το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετωπίζει πάντως με προβληματισμό τα νέα μέτωπα εν ώψη της έλευσης της Τρόικας στα μέσα Ιανουαρίου, καθώς είναι εμφανές ότι τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν έχουν βρει μέχρι τώρα κοινό τόπο για κρίσιμα θέματα. Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε, εφόσον κάνουμε τα θαραλέα βήματα που απαιτούνται, εφόσον δουλέψουμε μαζί, εφόσον ξεπεράσουμε στήρους ανταγωνισμούς, εφόσον πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας. Ενωμένοι θα βγούμε από την κρίση. Το πρώτο αγκάθι είναι οι επικουρικές συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει πως δεν πρέπει να μειωθούν και δηλώνει πως δεν έχει πιστεί από τα επιχειρήματα του αρμόδιου Υπουργού Γιώργου Κουτρουμάνη. Λέμε ναι στην εξυγίανση και τον εξορθολογισμό των επικουρικών ταμείων, λέμε όμως όχι στις αποσπασματικές ρυθμίσεις και στις οριζόντιες περικοπές συντάξεων. Είναι καιρός να αναζητήσουμε άλλες λύσεις που θα φέρουν ισοδύναμα αποτελέσματα. Καυτό είναι και το μέτωπο της απελευθέρωσης των φορτηγών, αφού η Νέα Δημοκρατία αρνείται να ψηφίσει την τροπολογία που ρυθμίζει τα παράβολα για την έκδοση των νέων αδειών, ζητώντας να παραμείνει η μεταβατική περίοδος. Τα ελληνικά φορτηγά ήδη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και επιχειρήσεις. Καταθέτουν συνεχώς πινακίδες, όπως και τα γεωταχή αυτοκίνητα, και τα δημοσία χρήση καταθέτουν πινακίδες. Υπάρχει ο κίνδυνος των τουρκικών εταιριών και φορτηγών να κατασταθούν στη Θράκη και να αποκτήσουν μεγαλύτερο μεταφορικό έργο. Από σήμερα, όλα τα κοινοτικά φορτηγά έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν στην Ελλάδα και να πάρουν μερίδιο του μεταφορικού έργου της χώρας.
Η πορεία της κυβέρνησης Παπαδήμου εξαρτάται και από τη στάση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που θέτει όρους και προϋποθέσεις για την παραμονή του στο σχήμα. Εκείνο που προέχει είναι η συνέχιση της συνεννόησης των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Εάν δεν συμβεί αυτό, όπως δήλωσε και ο πρόεδρός μας Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν είναι αποφασισμένος να συνεργήσει σε νέα βάρη, σε βάρος του ελληνικού λαού. Η Αλέκα Παπαρίγα επισκέφθηκε τη Χαλιβουργία για να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους που απεργούν και κάλεσε τους πολίτες σε αγώνα κατά της κυβέρνησης. Δείχνει αυτό που λέμε την αντριοσύνη και τη ρωμιοσύνη της εργατικής τάξης. Είναι αντιπροσωπευτικός αγώνας όχι μόνο για τον κλάδο σας, αλλά για ολόκληρη την εργατική τάξη. Και αυτός ο αγώνας θα αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη. Η Δημοκρατική Συμμαχία κατηγορεί τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση ότι την υπονομεύουν. Μόνο που έτσι η Ελλάδα δεν θα πετύχει τους στόχους της και η καταστροφή θα έχει υπογραφεί και θα φέρει το ονοματεπώνυμα των πολιτικών αρχηγών που ακολούθησαν στην κοντόφθαλμη λογική. Ποδαρικό από την Τρόικα και μάλιστα σε έτος δίσεκτο κάθε άλλο παρά καλός ιονός για το πώς θα κυλήσει η χρονιά είναι, πράγμα για το οποίο φρόντισαν άλλωστε οι δανειστές μας πριν καν έρθει το 2012. Με έγγραφο που αποκαλύπτει η εφημερίδα Το Βήμα, η Τρόικα ζητά από την κυβέρνηση λεπτομερή απολογισμό και ντοκουμέντα για τα μειωμένα έσοδα και τις φουσκωμένες κρατικές δαπάνες. Παράλληλα, ονοματίζει ως το επόμενο πεδίο βαθιών περικοπών τα κονδύλια δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων για ιατρική περίθαλψη, φάρμακα αλλά και για κοινωνικά επιδόματα, σε μια περίοδο που έχουν πολλαπλασιαστεί οι πολίτες που λόγω ύφεσης και ανεργίας πρέπει να στηριχθούν από το κράτος. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους θα πρέπει να ήταν κόκκινη γραμμή, να μην τα αγγίζαν καθόλου αυτά τα πράγματα. Είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Πρώτη μεγάλη ανησυχία της Τριμερούς είναι ο εκτροχιασμός του ελλείμματος. Αν και η Τρόικα χαλάρωσε τον αρχικό στόχο στο 9% του ΑΕΠ, η βουτιά στα έσοδα και η ανιούσα των δημοσίων εξόδων έχουν ανεβάσει το έλλειμμα σύμφωνα με τους υπεραισιόδοξους γύρω στο 9,5%. Πολλοί αναλυτές όμως θεωρούν δεδομένο ότι θα κλείσει σε ποσοστό άνω του 10%. Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε σε δημοσιεύματα που ήθελαν κυβερνητικά στελέχη να διαβεβαιώνουν ότι τα στοιχεία μπορούν να αλλοιωθούν έστω και λίγο υπέρ της Ελλάδας. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ούτε παράγει ούτε καλυμπράρει τα τελικά στοιχεία του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης. Τα στοιχεία αυτά παράγονται από την Ελστάτ, επικυρώνονται από τη Eurostat και εξετάζονται διαρκώς και με ιδιαίτερη αυστηρότητα από την Τρόικα. Σε 2 εβδομάδες θα βρίσκονται ξανά στην Αθήνα για νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας οι επικεφαλής των κλιμακίων. Η Τρόικα έχει εγγράφως διαμηνήσει ότι περιμένει να δει απτά αποτελέσματα μείωσης των δαπανών από το περαιτέρω ψαλίδι στο μισθολογικό κόστος. Θέλει να βρει έτοιμο πλάνο για το πότε και πόσοι υπάλληλοι θα φύγουν από το δημόσιο, με απότερο στόχο οι ενεργοί να μην ξεπερνούν το 500.000, αλλά και να πιέσει ώστε επιτέλους μετά από μήνες και μήνες εξαγγελιών να προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις και τα λουκέτα σε αντιπαραγωγικούς φορείς του δημοσίου. Αντί λοιπόν να κόβει μισθούς από αυτούς που εργάζονται και προσφέρουν στην κοινωνία, καλό είναι να καταργηθούν οι φορείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν παρέχουν κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Ο βαθμός εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα αποφασισμένων μέτρων, όπου θα βασιστεί διαπραγμάτευση με τους επικεφαλείς της Τρόικας, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τη συμφωνία για το δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Για να μην χάσουμε όσα κατακτήσαμε, πρέπει να αλλάξουμε όλα όσα κάναμε λάθος. Να εξηγιάνουμε το κράτος. Να χτίσουμε την οικονομία μας σε στέρες βάσεις. Να την κάνουμε ξανά ανταγωνιστική. Ο δεύτερος ρυθμιστικός παράγοντας για το νέο δάνειο είναι η εξέλιξη του κουρέματος του χρέους που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές, δεδομένου ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ευρωπαίοι έχουν διχαστεί για το ιδανικό ύψος, με τους πέραν του Ατλαντικού δανειστές να θεωρούν πλέον ως μικρό και αναποτελεσματικό το 50% και αναλυτές να ανεβάζουν τον πύχη ως και στο 80%. Ποσοστό εξαιρετικά υψηλό όμως που αλλάζει τα δεδομένα και σίγουρα βάζει πολλούς κατόχους ομολόγων σε δεύτερες σκέψεις.